Μεγάλο πολιτικό πλήγμα για την Τουρκία ήταν η απόφαση του ΕΔΑΔ να αποζημιώσει την Κύπρο εξαιτίας της εισβολής του 1974. Μεταξύ άλλων, η Τουρκία αντιμετωπίζει κατηγορίες για βασανιστήρια, αρπαγή περιουσιών και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ γίνεται λόγος για επιβολή ποινής ρεκόρ στα ιστορικά του ΕΔΑΔ. Η ποινή θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. 4 βίντεο καίνε τον 59χρονο επιχειρηματία. Σύμφωνα με την κατάθεση του δεύτερου θύματος σεξουαλικής παρενόχλησης, γνώριζε τους ύποπτους από τα 12 της χρόνια, η 14χρονη σήμερα, θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον 59χρονο επιχειρηματία και τον 35χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 14χρονης, πρόσφερε ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής. Στις καταθέσεις της, η 15χρονη ανήλικη που κατάγγειλε το περιστατικό αναφέρει ότι ο 35χρονος την κλείδωνε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ και μετέπειτα την βίαζε. Αισιόδοξος ότι το Κυπριακό μπορεί να λυθεί και πως πλέον χρειάζεται μια τελευταία όθηση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ψευδοκράτους ο Ζτιλ Ναμί. Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μιλώντας στους νέους διπλωμάτες και ειδικευόμενους υπαλλήλους του Υπουργείου, ο κ. Ναμί υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα μπούχτησε από την ασυμφωνία στο Κυπριακό και η τουρκοκυπριακή πλευρά προσπάθησε αυτό να το μετατρέψει υπέρ της, ενώ υπενθύμησε την φράση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για μια τελευταία όθηση και προσπάθεια με χρονικό όριο. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την καταχώρηση των πρώτων υποθέσεων στο πλαίσιο των ποινικών ερευνών για την καταστροφή της οικονομίας. Οι πρώτες δύο υποθέσεις αφορούν διάπραξη ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η νομική υπηρεσία προχωρεί σε ετοιμασία κατηγορητηριών αριθμού προσώπων και σχετίζονται με αδικήματα που αφορούν παραχώρηση δανείων και πλαστογραφία εγγράφων. Στη Σεβαστόπολη της Κριμαίας έφτασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εν μέσω των εορτασμών για το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Την ίδια ώρα, συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ Ουκρανικών δυνάμεων και φιλορώσων αυτονομιστών έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας στη Μαριούπολη και σύμφωνα με τα Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Την ποινή του καταδίκησε κοινοφελή εργασία για έναν χρόνο, άρχισε να εχθεί ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, δίνοντας το παρόν σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. «Όνειρό μας να σε δούμε στη φυλακή», του φώναξε άνδρας που τον περίμενε, ενώ ο ίδιος ο Μπερλουσκόνη δεν χάρισε ούτε ένα νεύμα στο πλήθος φωτογράφων και ρεπόρτερ που τον περίμενα. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ψάχνει να βρει τη μεσοβέζικη λύση ώστε να μην αποκλειστούν οι ομάδες που παραβίασαν τους όρους του οικονομικού fair play και συνάμα να μην πλήξει την αξιοπιστία της. Δεν είναι εύκολο και γίνεται πιο δύσκολο από τη στιγμή που φουντώνουν οι φήμες για τήρηση απερέγκλητα και με κάθε κόστος των κανόνων του παιχνιδιού. Μια από αυτές τις φωνές είναι και αυτή του Αρσέν Βενγκέρ. Ο διάσημος Γάλλος τεχνικός της Arsenal δεν μάσησε τα λόγια του. Όταν συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, αποδέχεσαι τους κανόνες του παιχνιδιού. Αν τους παραβιάσεις, τότε δεν έχεις θέση στο παιχνίδι. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Είναι απλό. Οι κανονισμοί υπάρχουν για να τηρούνται και να τους σέβονται οι ομάδες. Και κυρίως να τους σέβεται η UEFA που τους θέσπισε. Τόνισε σχετικά ο Βενγκέρ και κατέληξε στο ίδιο ύφος, ζητώντας ουσιαστικά τον αποκλεισμό της Manchester City και της Paris Saint-Germain από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. «Δεν υπάρχουν περιθώρια. Όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς πρέπει να αποκλείονται», δήλωσε.